Γεια σας παιδιά, Τζόντας εδώ. Καλώς ήρθατε σε καινούριο βίντεο στο κανάλι και σήμερα όπως βλέπετε έχουμε ακόμα ένα draft. Ξέρω ότι είστε κουράσει λίγο με τα drafts, αλλά από την Πέμπτη έχουμε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Θα έχουμε ωραίο περιεχόμενο, ειδικά και για όλο το καλοκαίρι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν είστε καινούργοι και θα δείτε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Οπότε αυτά, όπως βλέπετε έχουμε draft token, να παίξουμε ένα draft. Οπότε πάμε στο βίντεο. Πάμε παιδιά να δούμε τα συστήματα, να δούμε τι έχουμε. Έχουμε 4-3-3, ο οποίο από ό,τι φαίνεται είναι το καλύτερο. Οπότε πάμε με αυτό μάλλον. Δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο. Γενικότερα μου αρέσει, οπότε πάμε και να δούμε τους captain. Και μας δίνει Ρονάλντο. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερο συνεχόμενο draft που μας τυχαίνει η Prime Moments Ναζάριο. Εντάξει, θα τον πάρουμε, δεν το συζητάμε. Πραγματικά τρομερή κάρτα. Εννοείται πάρα πολύ καλή αρχή. Γιατί συνήθω η captain δεν είναι τόσο καλή. Αλλά εδώ πέρα κάτι είναι και αυτό. Όχι κάτι είναι και αυτό, βασικά είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ μας δίνει και best. Εντάξει. Τι να πω πραγματικά, δύο Prime Moments Icons για αρχή είναι τρομερό. Εδώ πέρα έναν Del Piero, δεν είναι Del Piero σίγουρα. Είναι Neymar όμως, Team of the Year Neymar. Πραγματικά μπορεί και η καλύτερη επίθεση που μου έχει τύχει στην αρχή του draft. Πραγματικά πάρα πολύ καλό. Πάμε στο CM. Καλό φαίνεται, δίνει Oscar, δίνει και κανάλες. Οκ, λέω να πάρω τον Όσκαρ, είναι Βραζιλιάνος, κάνει perfect link με τον Ρονάλντο Ναζάριο. Οπότε παίρνουμε τον Όσκαρ να το δοκιμάσουμε. Γιατί όχι, πάμε στο CDM. Δεν είναι πολύ καλό εδώ πέρα. Δίνει τον Delaney όμως, ο οποίος είναι καλή κάρτα. Πολύ all around stats. Αν το πάρουμε, γιατί όχι, να δούμε. Εδώ δίνει Σαλάχ, δίνει και Σούλτς. Okay. Η λογική είναι να πάμε το Σούλτς, αλλά να πάρω Σαλάχ. Γιατί είπα να μου τύχει Βαντάιχ ή Φαμπίνιο. Οπότε θα πάρω το Σαλάχ. Και θα δούμε εδώ πέρα, δίνει Φαμπίνιο. Φεραντίνιο, συγγνώμη, δίνει και Τιάγκο Μέντες. Και Φαμπίνιο βασικά, δεν τον είχα δει. Αλλά θα πάρω το Mendes. Γιατί δεν τον έχω δοκιμάσει, είναι πολύ καλή κάρτα. Είναι Βραζιλιάνος, οπότε πάμε λίγο hybrid. Γιατί όχι. Και πάμε στο right back. Δίνει Alexander Arnold, δίνει και τον Dacosta. Σκέφτομαι όμως να πάμε τον Arnold γιατί μπορεί να δώσει πάντα Van Dijk. Οπότε. Και Fabinho έχει center back μπορεί να δώσει κιόλα. Οπότε ναι. Μάλλον πάμε τον Arnold και πάμε τον Arnold, ναι. Πάμε. Ελπίζω ο Κλάσσα να με δικαιώσει και να δώσει Βαντάιχ. Γιατί αν δεν δώσει Βαντάιχ θα έχουμε θέμα. Για να δούμε εδώ. Δίνει σαν ναι. Δίνει Γερμανό. Αν είχα πάρει 300 θα ήταν καλύτερα. Όπω και να έχει τον παίρνουμε. Εδώ κάτι από BPL. Κομπανί, ωραία. Δίνει και Walker. Και επί και άλλο δεν τον παίρνω. Θα πάρουμε τον Walker εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Από το October. Καλή κάρτα. Εδώ ένα Λιωρί. Σαν τυχαία. Δίνει Trap. Οκ, okay, πάμε να πάρουμε τον Trap. Εντάξει. Καλή ομάδα, αλλά το chemistry δεν είναι πολύ καλό. Θέλω από BPL σίγουρα center back και τερματοφύλακα. Μας δίνει Αντελβάιρελντ, αλλά δεν μου πολύ άρεσε. Σκέφτομαι να πάρω Ράμος, γιατί μπορώ να τον βάζω και ως αλλαγή για center back. Μάλλον λέω να πάμε Ράμος, γιατί ο Αντελβάιρελντ δεν μου πολύ αρέσει και ως κάρτα για αυτή τη συγκεκριμένη κάρτα του. Οπότε και ο Ντακώστα δεν πολύ χωράει. Δεν χωράει μόνο ο Ντακώστα, όχι. Οπότε να πάρουμε Ράμος, πιστεύω, ναι. Πάμε Ράμος, δεν ξέρω πώς θα χωρέσει. Αλλά 1,92 rating. Μπορεί να είχαν και βλακεία. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε. Αν δώσκαν Μαρσέλο left back. Για να δούμε εδώ πέρα. Είναι καλό. Και δίνει Χούμελς, όχι. Αν είχα πάρει τα Κώστα και Σούλτς, θα ήταν τέλειο. Έχω και τον Τιλένι. Αν τον πάρουμε το Χούμελς, τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι πώς θα χωρέσει. Χωράει τώρα, πάει έχω την λόγω του Τραπ και του Τιλένι. Αλλά είναι οριακό. Για να δούμε. Εδώ δίνει Μάρες και ο Ριέρ, εντάξει δεν δίνει κάτι καλό. Θα πάρουμε το Μάρες αναγκαστικά. Η καλύτερη επιλογή πιστεύω είναι. Και πάμε εδώ να δούμε τι έχει. Δίνει Λένο ο οποίος θα βοηθούσε ίσως λίγο και ο Καλά. Βασικά δεν θα βοηθούσε ο Λένο, μαλακή. Όχι ψέματα. Πάρουμε Καλάμπρια. Πάμε, παίρνουμε Καλάμπρια. Όχι. Πάμε Καλάμπρια. Και δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει. Τώρα, βασικά δεν ξέρω τι θα βοηθήσει εδώ πέρα πλέον. Δίνει Μπερνάντο Σίλβα ο οποίο δεν χωράει. Δίνει Μικηταριάν ο οποίο δεν χωράει. Έπρεπε να είχα πάρει τον Ντακώστα και τον Σούλτ. Δυστυχώ. Γιατί τώρα το κέμισε δεν ξέρω πώ θα βγει. Πολύ δύσκολο. Παίρνουμε τον Μικηταριάν όπω και να έχει. Αλλά δεν ξέρω. Για να δούμε. Μπέιλ. Δίνει Φαμπίνιο. Οκ. Okay. Κάτι κάνει. Βασικά είναι ο ιδανικό ο Φαμπίνιο. Εντάξει. Απίστευτο πραγματικά, πάρα πολύ τυχερό στάθηκα. Έκανα πάρα πολλά λάθη. Έπρεπε να είχα πάρει και τα Κώστα και Σούλτ κανονικά. Μου δίνει όμω το Φαμπίνιο και πάμε 100 chemistry με τη μία. Πραγματικά από το πουθενά, από το πουθενά. Εδώ πέρα δίνει αυτόν τον 85 overall Stevens, ok.
για να προχωρήσουμε. Εντάξει, τώρα πραγματικά θέλω απλά upgrades. Ή για Super Sub, εδώ πέρα δίνει Vanega. Η ομάδα ολοκληρωμένη είναι σχεδόν. Okay. Σίγουρα θα βάζω τον Vanega αντί για τον Fabinho, όπως το βλέπω. Και τον Ramos αντί για τον Hummels. Οπότε καλά είμαστε από αυτή την άποψη. Εδώ πέρα δίνει ένα Benzema, τον παίρνουμε εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε. Δεν φαίνεται να είναι καλό. Είναι Silvers, ok. Παίρνουμε αυτόν τον Ιάπωνα. Ούτε εδώ πέρα φαίνεται να είναι καλό. Εντάξει, λογικά τελείωσε. Εντάξει, τώρα ό,τι και να δώσετε εδώ πέρα δεν έχει και μεγάλη σημασία. Παίρνουμε Σορεντίνο. Οπότε αυτή είναι η ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα. Έκανα κάποια λάθη όπως είδατε, αλλά ευτυχώς με έμεινε το Φαμπίνιο και σώθηκε τον draft. Όταν ξεκινά το παιχνίδι, θα βάζω σίγουρα Ράμος αντί για Hummels και Μπανέγκα αντί για τον Φαμπίνιο. Οπότε αυτά, πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε στα παιχνίδια. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Cried for me.
Όπως βλέπετε λοιπόν, παιδιά, νίκησα μόνο δύο παιχνίδια. Χάσαμε δυστυχώς τον τελικό στην παράταση. Εντάξει, ο αντίπαλος ήταν λίγο καλύτερο από μένα, ίσως άξιζε λίγο παραπάνω την νίκη. Αλλά θα τα πιστεύω πιο δίκαιο να παίγαινε στα πέναλτι αφού κρίθηκε στην παράταση το παιχνίδι. 5-4 έληξε όπως είδατε. Όπως και να έχει, από τα packs δεν μου δίνει κάτι από ό,τι φαίνεται, είναι και απέσια. Οπότε αυτά για σήμερα. Ανοίξουμε βέβαια και το τελευταίο να δούμε μπάσκετ. Δεν νομίζω. Δεν γίνει εγώ κάτω, όχι. Οπότε αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like στο βίντεο, να αφήνεις και στο κανάλι και θα τα πούμε από την 5η με πολύ ωραία βιντεάκια. Γεια σας.